όταν από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αξιώνει η αναγνώριση του ψευδοκράτους, είναι ως να υβρίζει τον ΟΗΕ και ειδικότερα τις αρχές και τη χάρτα του. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο ζητά να αναγνωριστεί, δηλαδή το ψευδοκράτος, είναι η σαφέστατη παραβίαση του άρθρου 2 παράγραφος 4 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, που ξεκινά από το δόγμα Στίμσον και το κράτος του Ματσούκου, που λέει ότι οποιοδήποτε κράτος, αρχή, οντότητα έχει προέλθει, παραχθεί από τη βία και τη χρήση των όπλων, δεν μπορεί να αναγνωριστεί. Άρα, τους πρώτους που έχει βρήσει ο Ερντογάν είναι τον ΟΗΕ και τη διεθνή κοινότητα. Και κατήργησε στην πραγματικότητα τον ΟΗΕ. Εφόσον δε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού δεν προέβη σε μια δήλωση αποκατάστασης της τάξης υπό το πρόσχημα της ουδετερότητας του, χάνει και αυτός την αξιοπιστία του. Γιατί? Διότι είναι θεματοφύλακας του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ, την οποία εξύβρισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Άρα, έχουμε ένα Τούρκο Πρόεδρο ο οποίος βρίζει από του βήματος του ΟΗΕ τη Χάρτα, τις αρχές και αξίες, και δεύτερον έχουμε ένα ΟΗΕ μέσω του Γενικού του Γραμματέα που αποδέχεται τη ύβρις. Και ποιο είναι το τελικό συμπέρασμα με αυτά που συμβαίνουν και στην Ουκρανία? Ότι πρόκειται περί ενός αναξιόπιστου οργανισμού ο οποίος καταραίει. Δεν μπορεί πλέον να διαδραματίσει το ρόλο για τον οποίο έχει εγκαθιδρυθεί. Και αποδεικνύεται αυτή τη στιγμή ότι είναι παρελειμμένος, διότι ο θεσμός, το όργανο του ΟΗΕ που θα μπορούσε να πάρει πολιτικές αποφάσεις και να επιλύει συγκρούσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι παραλυμμένο, διότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν συμφωνούν μαζί τους, με μεταξύ τους, σε κανένα θέμα λόγω εθνικών συμφερόντων και επιστροφής κατάρρευσης και κάτι άλλο, κάποιου άλλου, μια άλλη θεωρία. Των θεωριών περί πολυπολιτισμικών κοινωνιών, των θεωριών περί της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νεολειτουργισμού. Γιατί? Διότι ακούτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Η νέα κυβέρνηση που έρχεται λέει ότι θα περάσει συνταγματική ρύθμιση στην οποία θα υπερέχει το Σύνταγμα κάθε άλλου ευρωπαϊκού δικαίου και είναι συνέχεια κάποιων άλλων αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας και της Γερμανίας, που δηλώνουν υπεροχή των εθνικών συνταγμάτων έναντι της νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης των δικαστικών που αποτελούσαν και δεσμευτικούς κανόνες δικαίου στα εσωτερικά δίκαια. Άρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος ηγείται αυτής της στιγμής μιας δράσης, μιας κίνησης με απότερο στόχο τον εξευτελισμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, και πού το πράττει? Εκεί που θεωρεί η διεθνής κοινότητα ότι είναι το λίκνο της δημοκρατίας και του πολιτισμού και αφήνεται ανενόχλητος. Είναι αυτά τα οποία έχει πάθει η διεθνής κοινότητα πριν χρόνια από τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη. Βεβαίως δεν έχει τη δύναμη ο Ερντογάν του Χίτλερ και του Μουσολίνη. Όμως αυτό που πρέπει να δούμε είναι τις ψευδεστήσεις για χρόνια που τρέφαμε για τον ΟΗΕ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και που συνεχίζουμε δυστυχώς να τρέφουμε. Αμελώντας και που βλέπαμε τις αδυναμίες για αυτά τα οποία έχει διδάξει ο παππούς ο Θουκυδίδης, ότι ο κόσμος κυβερνείται από συμφέροντα, ότι βασικός σκοπός του κράτους είναι να οργανώνει την άμυνά του για να μπορεί να προστατεύει τα σύνορά του, και είναι αυτό που λένε οι Ισραηλινοί, οι οποίοι έχουν πάθει και έχουν μάθει, ότι από τον προϋπολογισμό πρώτα πρέπει να δίνεις χρήματα, εφόσον είσαι περικυκλωμένος και απειλείσαι, για την άμυνα, για να μπορείς να έχεις πατρίδα, για να μπορείς να έχεις οικονομία, για να μπορείς να έχεις έθνος και κράτος,
διαφορετικά γίνεται πρόστιμο. Ποιο ήταν, ποιο είναι το συμπέρασμα από τον όσον έχει πει ο Ερντογάν? Πρώτον, καταργεί εξευτελίζει τα Ηνωμένα Έθνη τα οποία τα βρίζει μέσα στο σπίτι του. Δεύτερον, η διεθνής κοινότητα ζει σε μια κατάσταση πλήρους ανομαλίας, έχει ξεφύγει. Και τρίτον, ότι εμείς αν δεν παραδειγματιστούμε από τις αρχές του ρεαλισμού, δηλαδή της αυτοάμυνας, δεν μπορούμε να διεκδικούμε το δίκαιο μας και ότι μια μέρα ο Ερντογάν θα μας ξανακάνει πρόσφυγες, όπως μας έχει κάνει στη Σμύρνη, στην Κύπρο και πάμε παρακάτω. Εάν μου επιτρέπεις, Ανδρέα, για το Συμβούλιο Ασφαλείας, ποια είναι η τραγωδία του κυπριακού προβλήματος? Προσοχή τώρα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκδίδει ψηφίσματα τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά. Είναι θέματα αρχών. Η εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας βρίσκεται στο κεφάλαιο 7, που λέει ότι η συμπερίπτωση κάποιο κράτος ή κάποια κράτη επιτίθενται άλλο κράτος και απειλούν με τη δράση τους την παγκόσμια ή περιφερειακή ειρήνη, τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να λάβει κυρώσεις σε βάρος τους, ξεκινώντας κλιμακωτά από τα non-flight zone, όπως λέμε, δηλαδή τις απαγορευμένες, τις ζώνη απαγορευμένων πτήσεων, μέχρι τα οικονομικά εμπάρκο, και στο τέλος λέει μπορεί ακόμη και να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία. Η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο και το Κυπριακό δεν επεριελήφθη στο κεφάλαιο 7 και εμείς ποτέ δεν διεκδικήσαμε τη συμπερίληψη του Κυπριακού στο κεφάλαιο 7, έτσι ώστε να μπορεί να εκδοθεί κάποιο ψήφισμα τιμωρητικό για να το αισθανθεί η Τουρκία και να υποχωρήσει. Τώρα όμως, προσέξτε, η ιστορία και οι διεθνείς σχέσεις εκδικούνται στην Ουκρανία. Αυτή η παράλυση του ΟΓΙΕ είναι αποτέλεσμα ακριβώς του τρόπου σκέψης των δυτικών που τους εκδικείται μέσω της Ρωσίας και του Πούτιν. Να εξηγήσω τι θέλω να πω. Το 1999 το ΝΑΤΟ, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, επεμβαίνει στο Κωσυφοπαίδιο υπό το πρόσχημα ότι έχει ηθικό δικαίωμα στο πλαίσιο της αποστολικής διπλωματίας να απελευθερώσει τους Κωσοβάρους από το καθεστώς Μιλόσεβιτς και εν συνεχεία αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης στους Κωσοβάρους, αλλά δεν το αναγνωρίζει στους Σέρβους της Βοσνίας, τους οποίους αναγκάζει να ζήσουν μαζί με την Κροατομουσουλμανική Ομοσπονδία. Και έρχεται ο Πούτιν το 2014 τον Μάρτιο και τους πληρώνει με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή, εισβάλλει στην Κρυμαία και λέει, όπα, εδώ εγώ ήρθα να αποκαταστήσω την ιστορική τάξη. Δηλαδή, το 1954 ο κύριος Χρουσόφ είχε δώσει δώρο στους ομοεθνείς του στο πλαίσιο της κομμουνιστικής αυτής την Κρυμαία, οργανώνω και ένα δημοψήφισμα και βγάζω 97,4%. Και λένε οι Δυτικοί, δεν το αναγνωρίζω. Και λένε οι Ρώσοι, σοβαρό μιλάτε ρε μάγκες. Δεν το αναγνωρίζετε. Δηλαδή στο Κωσυφοπαίδιο τι έχετε κάνει? Δεν μπήκατε ενόπλης. Δεν έχετε τραβήξει από τη σερβική δημοκρατία ένα κομμάτι και το έχετε αναγνωρίσει και τώρα δεν μου αναγνωρίζετε εμένα την Κρυμαία? Πάμε τώρα στα τελευταίες εξελίξεις. Όταν εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία στα Ανατολικά και διαμαρτυρόταν η Δύση για τους τοπικούς παράγοντες των Ντομπάς, θυμάστε τους είχε πει ο Πούτιν και η Ρωσία. Καλά. Τον κατοχικό ηγέτη του ψευδοκράτος, γιατί τον δέχεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ όμως τον δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι εμείς ανοίξαμε το δρόμο. Άρα θα μας εκδικηθεί και εμάς η ιστορία με τα λάθη μας, όπως εκδικείται αυτή τη στιγμή τους δυτικούς η ιστορία. Η τραγωδία είναι ότι δημιουργείται μια τραγωδία πραγματική.
η οποία πλήττηκε την Ευρώπη λόγω ακριβώς ανίκανων ηγεσιών, όπως πολύ σωστά έλεγχθη ανιστόρητων ηγεσιών, το έχει πει και ο Κίσιγκερ αυτό, που τραβούν το πιστόλι και πυροβολούν τα πόδια τους, νομιζόμενοι ότι πυροβολούν το Πούτιν. Δηλαδή, δεν έχει μείνει ηθικό, νομικό, δημοκρατικό επιχείρημα στη Δύση για να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή το Πούτιν, λόγω της αυθαίρετης πολιτικής και συμπεριφοράς που ακολουθήθηκε με τα ψυχροπολεμικά, υπό την ψευδέστηση ότι εμπεδώνεται παγκοσμίως ο νεοφιλελευθερισμός και άρα money talks, κάνουμε ό,τι θέλουμε με το χρήμα. Και εδώ είναι που την πάτησε και η Γερμανία και οι θεωρίες του λειτουργισμού, ότι η υπερχείληση του γερμανικού ποτηριού δημιουργεί αλληλεξαρτήσεις διότι δίνει στα υπόλοιπα κράτη, και έτσι πίστευε ότι με το φυσικό αέριο και τις εμπορικές και άλλες συναλλαγές δημιουργούνταν αλληλεξαρτήσεις μαζί με τη Ρωσία. Αλλά όταν ξεσπά ο πόλεμος, πάνε να χτυπήσουν τη Ρωσία οικονομικά, και τι τους κάνει? Τους κλείνει τις κάνουλες τώρα, τους ανοίγει τις κάνουλες, παίζει με τα χρηματιστήρια. Και έτσι τα έχουμε κάνει ως Δύση, διότι ανήκουμε στη Δύση, θάλασσα. Και προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημα μου. Μας έχουν λείψει τα ηθικά και νομικά δημοκρατικά επιχειρήματα για να αντιμετωπίσουμε τη ρωσική εισβολή. Διότι βγαίνει ο Πούτιν και μας τρίβει στα μούτρα την ιστορία μας. Και λέτε, μας λέει, εσείς εμένα, ρε χαϊβάνια, σοβαρό μιλάτε. Δεχτήκατε την εισβολή στην Κύπρο, δέχεστε τον κατακτητή να σου λατσάρει παντού, στο κοσυφοπέδιο δεξιά-αριστερά. Και έρχεστε τώρα να μου πείτε εμένα ότι είμαι παράνομος.